είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Για τους υδροχώους μας, πολλή δουλειά σας περιμένει, ευχάριστη δουλειά. Μυστικές επαφές εσείς. Βράδυ εξάλλου. Είναι πια άλλο τελείως, ένα άλλο πρόσωπό του και ξαφνικά ο Μαΐου. Σήμερα θα έχετε κάποιες ιδέες. Μυστικό απόσπασμα, γιατί 11 παρατέταρτο θα το δούμε όλο το επεισόδιο. Θέλω να μου πείτε ποιος πιστεύει. Παιδιά, η Φαΐ το βρήκε. Ο Δημήτρης το βρήκε. Και ποιος, το βρήκε. Το είπα. Ο Δημήτρης το είπε. Η Φαΐ τον ηθοποιώ, εγώ είπα τον χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας το παιδί το πως τα... Τώρα, οι σότερες θέλουν την Άννα Μαρία νικήτρια στο GNTM. Ναι. Λοιπόν, ναι, ποιος είναι ο άνθρωπος όμως που έχει μανατζάρει μέχρι τώρα, με καλό τρόπο το λέω. Ήταν, μας το είχε πει όταν είχαμε κάνει μία... Να γνωρίσετε και το άλλο σας μισό. Λοιπόν, ευθεία βολή, εγώ τον πάω που τα λέει όπως τα νιώθει και όπως τα σκέφτεται. Λοιπόν, τη μία την έφερε από τη σχολή της η Βίκη και ο άλλος... Είναι πολύ σημαντική και πολύ καλή και θα τη δείτε μέσα στο Δεκέμβριο. Σε ένα πρακτορείο, απλά το μόνο που σου κάνουν είναι ότι αν κερδίσουν νομίζω ότι τους κάνουν ένα συμβόλαιο... Με ένα ξένο πρακτορείο. Πήγε πουθενά η Καζαριά. Νομίζω με ένα διεθνές πρακτορείο δεν κάνουν. Θέλω λίγο μίλα, θα τα πάρω. Περιμένετε λίγο. Την πρώτη συνεργασία, έχεις δίκιο. Εγώ πάντα λέω, σχολιάζω αυτό που βλέπω. Ναι. Και κάποιες φορές μπορείς να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που μας έχουν δώσει ευκαιρίες. Κορίτσι μου όμορφο. Στην έπινη σε κορίτσι μου. Το έμπειρο μάτι. Όχι, Δημήτρη. Λοιπόν, το έμπειρο μάτι. Τι προσβολή ήταν. Φοβάμαι τα ζυρδέλη, παιδιά. Πάμε σε μία εξαίρεση, θα πεις κι άλλα. Αυτό, καθίστε και λίγο σπίτι σας. Όχι εσάς. Μην είπε και το εσάς. Όχι, εγώ. Λίγο σπίτι σας γενικά. Εγώ δεν έχω βάλει. Το λέει αυτό. Το λέει αυτό. Σημαντικό τώρα ο Άρης. Όμοιρα αυτή δεν βγαίνει. Λοιπόν, χθες είχαμε και μία πάρα πολύ ωραία πρεμιέρα. Να αρχίσουμε να βλέπουμε και. Τι το φαγε. Ποιο? Τι κρακεράκι ήταν, δεν ξέρω. Αυτό το κρακεράκι το καλά κάνεις και το είπε. Τι σιγά το συστηματικό υπομονή. Γιατί ρε παιδιά, είναι η κυρία που την έβγαλε την Κωνσταντίνα. Ναι, παιδιά, το είπαμε. Εσύ δεν πήγες στη συμπαιδική σου φίλη. Καλά, με συγχωρείτε. Πώς? Πήγες για να την πει και στο μάτι, αν κάνει. Γεια σας, περιμένει. Και γενικά είναι μία περίοδος η οποία. Πόσα τραγούδια χριστουγεννιάτικα ωραία είπα, Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα σε όλους σας. Ξέρετε ότι στέλνουν κάποιος στο Λονδίνο και τώρα που δουλεύεις. Τι κάνουνε. Στέλνουν κάποιος στο Λονδίνο και τώρα που δουλεύεις για τη συναυλία. Α, ωραία. Πρέπει να δούμε τι έγινε χθες στο Next Model που... 550 δραχμές ήταν η Στερλίνα τότε. Αχ, παιδιά, μην με δείχνετε λίγο. Γιατί... Λες και είπα, δείξε με. Μην τη δείχνετε λίγο. Μου έφυγε το παππούτσι. Μα ο Γκαρέζος κάνει την ισοτιμία τώρα. Θέλετε να καλέσουμε κάποιον με το χαρτοδιπλωμένο να έρθει να συνεχίσει. Να έρθει εδώ να μας τραγουδήσει όλα τα τραγούδια του. Ρε Περικλή, δεν είπαμε με την ίδια. Αν θέλετε να τον ακούω, το καπώνε. Ναι, το είπε κιόλα ο άνθρωπο. Πότε θα έρθει ο κύριο Χαρτοδιπλωμένο. Μακάρι να έρθει. Ερωτική συνάντηση ακόμα και για δουλειά.